καραντίνα άρχισαν να ταξιδεύουν σε διαφορετικές χώρες και έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, για να δούμε τι γίνεται εδώ με την κατάσταση στην Κύπρο και αν πρέπει και εμείς να δούμε κάτι ανάλογο, αν είναι ανησυχητική η κατάσταση. Ο Πέτρος Καραγιάννης είναι μαζί μας, ο καθηγητής Μοριακής Ιολογίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη, και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους τηλεθέατες σας. Τώρα πώς τους ξέφυγε πάλι στην Κίνα, δηλαδή, και ξέρετε ποιο είναι και το πρόβλημα με την Κίνα, ότι είναι αδιαφανείς οι διαδικασίες και η πληροφόρηση που έρχεται λιγοστή και αυτό είναι το κύριο μέλημα και ανησυχία των υπολείπων χωρών. Πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής ότι εγώ πάντοτε είχα τις αμφιβολίες μου όσον αφορούσε την εμβολιαστική κάλυψη στην Κίνα. Ναι. Γνωρίζαμε ότι τα δύο εμβόλια τα οποία διετέθησαν και σε άλλες χώρες και κυρίως στην Ινδονησία, η οποία προχώρησε στον εμβολιασμό των υγειονομικών της με το κινέζικα εμβόλια και ανακάλυψαν ότι δεν παρήχαν ιδιαίτερη προστασία με αποτέλεσμα να προσφέρουν στους υγειονομικούς τρίτες δόσεις από το εμβόλιο της Pfizer. Mm-hmm. Επομένως, αυτά είναι τα εμβόλια που χρησιμοποιήθηκαν και στη χώρα και για να είμαι ειλικρινής, δεν υπάρχουν στοιχεία, όπως είπατε κι εσείς, πόσον ευρέως τα συγκεκριμένα εμβόλια δόθηκαν στον πληθυσμό της Κίνας. Ναι. 1,5 σχεδόν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές με χαμηλών φραγμών ανοσίας. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι οι φυσικές λοιμώξεις ήσαν μηδαμινές σε αναλογία με τον πληθυσμό της. Επομένως, δεν υπάρχει αυτός ο υβριδικός, η υβριδική ανοσία στην οποία αναφερόμαστε, που αφορά στην φυσική νόσηση και στον εμβολιασμό, mm-hmm. Για να έχουμε αυτήν των διτών τρόπων προστασίας. Επομένως, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξει έκρηξη στον αριθμό των κρουσμάτων. Ναι, αλλά από την άλλη, είχαν σκληρά μέτρα περιορισμού και lockdown ακόμη στην Κίνα, ακόμη και πρόσφατα. Και είχαν εφαρμόσει την πολιτική των μηδέν κρουσμάτων, μηδενικά κρούσματα. Mm. Ακριβώς. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν να έχουμε αυτήν την έκρηξη κρουσμάτων εφόσον τα περιοριστικά μέτρα έχουν χαλαρώσει. Και θεωρώ ότι εκείνο που ανησυχεί όλους μας ιδιαίτερα είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες της ευρείας μετάδοσης ότι μπορεί να προκύψει έναν στέλεχος του ιού το οποίο να φέρει τα πάνω κάτω. Το απευχόμαστε φυσικά. Θεωρώ ότι η έκρηξη των κρουσμάτων που έχουν οφείλονται στις υποπαραλλαγές της όμικρον. Μάλιστα. Και όπως βλέπουμε, εκείνων που πολλοί θεωρούν ότι και όμικρον δεν είναι ιδιαίτερα παθογόνος, βλέπουμε ότι κάτω από τις συνθήκες μη ύπαρξης προηγούμενης ανοσίας μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα. Και κατ' επέκταση, οι χώρες ανησυχούν να μην εισαχθεί σε αυτές τώρα που έχουν επιστρέψει σε ένα είδος κανονικότητας, ένα στέλεχος το οποίο, όπως είπα προηγουμένως, να φέρει τα πάνω κάτω. Κύριε Καραγιάννη, το ερώτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν συνεδρίαζε εκτάκτως σήμερα για να δει ποια μέτρα θα λάβει ως προς τους Κινέζους, κυρίως ταξιδιώτες. Η χώρα μας θα πρέπει να συνεδριάσει και αυτή για αυτό το ενδεχόμενο? Ήδη ο Υπουργός έχει καλέσει σύσκεψη για την Δευτέρα στις 3:30 επί του θέματος μαζί με τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή και θεωρώ ότι θα πέσει στο τραπέζι και το μέτρο του να ζητά η Κύπρος ένα τεστ από άτομα που προέρχονται από την Κίνα. Να θυμίσω επίσης ότι μετά των νέων χρόνων είναι ο κινέζικος νέος χρόνος που είναι προς το τέλος του Γενάρη και συνηθίζουν οι Κινέζοι να ταξιδεύουν ευρέως. Μάλιστα. Επομένως, θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει μέχρι τότε να ληφθούν μέτρα που αφορούν στον περιορισμό. Άρα την Δευτέρα 2 του μήνα. Μάλιστα. Θα είναι η σύσκεψή σας, κύριε Καραγιάννη, σωστά? Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη, καλή και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Επίσης.